Στο μέτωπο των ευρωεκλογών, η αντίστροφη μέτρηση είναι δεδομένη. Την Τετάρτη ξεκινά και επίσημα η παρουσιάση των υποψηφίων με βάση τα δεδομένα από το ραδιοτηλεοπτικό. Να καλησπερίσουμε την υποψήφια ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και νυν ευρωβουλευτή βεβαίως, την κυρία Μαρία Σπυράκη. Κυρία Σπυράκη, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες και ευχαριστώ πολύ για την ευγενική πρόσκληση. Είμαι εδώ να εξηγήσω στους τηλεθεατές μας γιατί αύριο ξεκινάει η τελευταία ολομέλεια αυτής της κοινοβουλευτικής περίοδου, αυτής της θητείας. Και έχω την τιμή και τη χαρά να κλείνω την κοινοβουλευτική μου δουλειά, εισηγούμενη την ολοκλήρωση δύο σημαντικών νομοθετημάτων. Το ένα είναι η προσπάθεια που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κανονισμός που θέτει για τη μείωση της διαρροής μικροπλαστικών στις θάλασσές μας, και αυτό γίνεται και με τη διευκόλυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να αυξήσουν έτσι τις δυνατότητες τους να πάρουν καινούργιο εξοπλισμό και να μπορούν να περιορίσουν τις διαρροές των μικροπλαστικών στις θάλασσές μας. Και το δεύτερο είναι ο κανονισμός των χημικών για την ταξινόμηξη και και τη συσκευασία. Ένας κανονισμός που μαζί με τον κανονισμό REACH θεωρούνται οι δύο πυλώνες της χημικής βιομηχανίας και αφορούν στην πραγματικότητα τη διάθεση όλων των προϊόντων και τη δυνατότητα οι καταναλωτές να έχουν πληροφορίες εκτός από τα τρόφιμα και τα φάρμακα. Όλα τα άλλα προϊόντα υπόκειται σε αυτόν τον κανονισμό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κυρία Σπυράκη, γιατί πάρα πολλές φορές όταν συζητάμε πολιτικά με φόντο τις ευρωεκλογές, ελάχιστες είναι οι επισημάνσεις και οι τοποθετήσεις που αφορούν την ευρωπαϊκή πολιτική, που κυρίως αφορά τη δική μας καθημερινότητα. Και γνωρίζω ότι αυτά που μας αναφέρατε μόλις τώρα ήταν και ένα δικό σας προσωπικό στοίχημα. Ήταν ένα προσωπικό στοίχημα πράγματι και σας ευχαριστώ για αυτή την σημείωση. Κλείσαμε με τις διαπραγματεύσεις σε ένα δύσκολο πεδίο. Να σας πω μόνο ότι ο κανονισμός της ταξινόμησης μας πήρε 1,5 χρόνο, 2 στην ουσία, μέχρι να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, με τη διαμεσολάβηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω πως έχουμε καταλήξει σε ισορροπημένους κανονισμούς που θα βοηθήσουν τη βιομηχανία, θα της δώσουν χρόνο να προσαρμοστεί και κυρίως θα επιτύχουν το δικό μας στόχο, που είναι η προστασία των καταναλωτών. Επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η εικόνα που υπάρχει είναι ότι η πρόληψη των ασθενειών με πρώτο τον καρκίνο μπορεί να συγγίνει και μπορεί να γίνει με πολλές συμπληρωματικές δράσεις, αλλά μία από αυτές σίγουρα είναι η γνώση του τι αγγίζουμε, τι χρησιμοποιούμε, τι καταναλώνουμε, και σίγουρα είναι η γνώση του ότι τα μικροπλαστικά μπορούν να διαρρεύσουν από τη θάλασσα στη διατροφική αλυσίδα μέσω των ψαριών και των άλλων θαλασσίων ειδών που είναι βρόσιμα και να καταλήξουν τελικά όχι μόνο στο πιάτο μας μέσω της μαγειρικής, αλλά και στο πιάτο μας μέσω του υδροφόρου ορίζοντα. Έχουν ανοιχνευτεί μικροπλαστικά μέχρι και σε πλαστικά εγγύων. Κυρία Σπυράκη, επειδή μιλάτε στο μεγαλύτερο κανάλι της Κρήτης, από την Κρήτη κατάγονται τρεις σημαντικοί πολιτικοί αρχηγοί. Ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Επειδή πολύ πρόσφατα βρέθηκαν και οι τρεις στην Κρήτη και φαίνεται ότι θα έρθουν και το προσεχές διάστημα, στις δημόσιες τοποθετήσεις τους προεκλογικά, βλέπουμε ότι η ατζέντα έχει να κάνει περισσότερο με την ατζέντα των εθνικών εκλογών. Δηλαδή, εγώ που είμαι 25 χρόνια δημοσιογράφος και παρακολουθώ αυτές τις τοποθετήσεις, αυτές τις ομιλίες, έχω την εντύπωση ότι οι εκλογές της 7ης Ιουνίου δεν είναι ευρωεκλογές, αλλά εθνικές εκλογές. Τελικά, αυτό το αποτέλεσμα θα μπορούσε να αλλάξει και τον πολιτικό χάρτη της χώρας, δηλαδή να δρομολογήσει και πολιτικές εξελίξεις. Οι εκλογές της 9ης Ιουνίου έχουν αναπτυχθεί. 9η, σωστά, συγγνώμη. Μια εσωτερική πολιτική αντανάκλαση. Και καλά κάνατε και είπατε και 7ης, να σας πω, γιατί ξεκινούν από τις 6 Ιουνίου και ολοκληρώνονται στις 9 Ιουνίου στις 27 χώρες μέλη. Έχουν απαραίτητα εσωτερική πολιτική αντανάκλαση. Κοιτάξτε, είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι δεν υπάρχει τίποτα πολιτικό που να μην είναι τοπικό και τίποτα πολιτικό που να μην είναι εθνικό. Και σε αυτές τις ευρωεκλογές ψηφίζουμε για να ισχυροποιήσουμε τη δύναμη της Νέας Δημοκρατίας στην Ευρώπη, που είναι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο κόμμα στην ομάδα της κεντροδεξιάς στην Ευρώπη, στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ψηφίζουμε για να επιλέξουμε τα πρόσωπα που θα συγκροτήσουν αυτή την ομάδα, και στην Ελλάδα έχουμε την ευκαιρία να επιλέγουμε τα πρόσωπα με το σταυρό μας, να χρησιμοποιούμε και τους 4 σταυρούς σε ένα ψηφοδέλτιο. Ταυτόχρονα όμως ψηφίζουμε και για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, με την έννοια ότι έχουν προχωρήσει σε μια σειρά μεταρρυθμίσεις έχοντας φρέσκα εντολή. Και τα πρόσωπα είναι τα ίδια, ξέρετε. Εξηγούσα και το πρωί στους συναδέλφους σας σε κανάλι της Αθήνας ότι είναι ο ίδιος Μητσοτάκης που κυβερνά την Ελλάδα, που θα πάει να διαπραγματευτεί τις διορθώσεις στην κοινή αγροτική πολιτική.
Mm-hmm. Αν το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών δεν τον δικαιώνει, δεν θα είναι ισχυρός διαπραγματευτής. Είναι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης που λαμβάνει αποφάσεις για να ενισχυθούν οι ελεύθερες επαγγελματίες, μητέρες και με το επίδομα τεκνοποίησης, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και επεκτάθηκε και σε όλους και στις γυναίκες που έχουν ελεύθερο επάγγελμα και στις αυτά που ασχολούμενες. Και είναι και το ίδιο πρόσωπο που θα πάει να προτείνει τα επόμενα βήματα για την ευρωπαϊκή άμυνα, μια ομπρέλα η οποία μας είναι απολύτως απαραίτητη, γιατί ενισχύει την αποτρεπτική μας ικανότητα και βοηθά την Ευρώπη να σταθεί στα πόδια της με κοινή παραγωγή οπλικών συστημάτων, με τη δημιουργία του σώματος ταχείας επέμβασης. Και γι' αυτό και ο κύριος Μητσοτάκης άνοιξε τη συζήτηση για να πάμε και σε ένα κοινό δανεισμό, όπως ακριβώς πήγαμε την περίοδο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Όταν λοιπόν κρίνουμε το ίδιο πρόσωπο, δεν μπορούμε να νομίζουμε ότι το κρίναμε στις εθνικές εκλογές και του δώσαμε την εμπιστοσύνη του, αλλά στις ευρωεκλογές έχουμε κάθε δυνατότητα να διαμαρτυρηθούμε και να πάρουμε μια απόσταση από τα πεπραγμένα. Άρα, κυρία Σπυράκη, το διακύβευμα των ευρωεκλογών ποιο είναι, αλλά και το προσωπικό σας στοίχημα πέρα από το να εκλεγείτε, να επανεκλεγείτε. Κοιτάξτε, για μένα το διακύβευμα των ευρωεκλογών είναι σταθερότητα, συνέχεια, πρόοδος. Λάθη και παραλήψεις έχουν γίνει. Και θα είμαι ο τελευταίος άνθρωπος που θα πω ότι όταν κάποιος αναλαμβάνει δράσεις, και αυτή η κυβέρνηση ανέλαβε πολλές, δεν θα κάνει λάθη. Δεν θα κάνει αστοχίες. Δεν θα βρεθεί πολλές φορές αναντίστοιχος με αυτό που θέλει ο κόσμος σε διάφορες περιοχές και σε διάφορες περιπτώσεις. Όμως η μεγάλη εικόνα δείχνει μια τελείως διαφορετική Ελλάδα από αυτή του 2019, σήμερα το 2024. Και σε αυτή τη μεγάλη εικόνα, επιτρέψτε μου να προσθέσω τους αριθμούς. Επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω ότι ο κ. Μητσοτάκης πήρε την Ελλάδα στο χείλος του γκρεμού από οικονομικά και την οδήγησε στην επενδυτική βαθμίδα. Που αυτό σημαίνει απευθείας ξένες επενδύσεις, σημαίνει ευκολότερο δανεισμό για τη χώρα και για τις επιχειρήσεις. Επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι πήρε την ενεργία σε διψήφιο αριθμό και ήδη την οδηγεί σε μονοψήφιο. Επιτρέψτε μου να θυμίσω ότι ο κατώτατος μισθός ήταν στα 650 ευρώ και έφτασε στα 830 και παράλληλα ξεπαγώνουν οι τριετίες και ανεβαίνουν τα επιδόματα εξαιτίας αυτού. Ότι η γραφειοκρατία στο δημόσιο μειώθηκε δραστικά εξαιτίας της ψηφιοποίησης του κράτους. Ότι προχωρούν και ιδρύονται τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, που είναι ένα τεράστιο βήμα για πολλές οικογένειες και για τα παιδιά που θέλουν να μείνουν και να σπουδάσουν στην Ελλάδα και δεν κατάφεραν να μπουν με τις πανελλήνιες εξετάσεις στα κρατικά ιδρύματα. Και αυτά είναι μόνο λίγα, γιατί αν συμπληρώσω τα 80 νοσοκομεία που παίρνουν τώρα στο Ταμείο Ανάκαμψης και θα χρηματοδοτηθούν για να αλλάξουν τις υποδομές τους, να τις αναβαθμίσουν, τα 154 κέντρα υγείας, το ΒΟΑΚ, ένα κάτι πολύ απτό που είναι στην Κρήτη και σας αφορά, ένα έργο απολύτως παγωμένο, μπλοκαρισμένο, ένα έργο καρμανιόλα που έπρεπε οπωσδήποτε να γίνει, γιατί διαφορετικά κοστίζει διαρκώς ανθρώπινες ζωές εξαιτίας προβλημάτων που και το ίδιο το δικό δίκτυο έχει στην Κρήτη. Mm-hmm. Και όλα αυτά είναι πολύ λίγα μπροστά σε αυτά που έχουν γίνει από τα στάθματα που κυβέρνηση. Οπότε ας δούμε το μεγάλο κάδρο, ας πούμε ναι στις μεταρρυθμίσεις και ας θυμηθούμε ότι το τρίπτυχο είναι σταθερότητα, προβλεψιμότητα, πρόοδος. Αυτοί είναι οι τρεις όροι που χρειάζεται κανείς για να επενδύσει. Από 1.000 ευρώ σε μια μικρή επιχείρηση και να επεκτείνει το μαγαζί του και ίσως να κάνει και μια πρόσληψη, μέχρι 1 δισεκατομμύριο ευρώ, αν κάποιος επιλέγει την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή αποκτήσει αυτή την προστιθέμενη αξία της σταθερότητας, που δεν υπάρχει κανένας λόγος να τη διαταράξουμε. Κυρία Σπυράκη, σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο που μας αφιερώσατε. Καλό σας βράδυ.